Έλλη, να ανοίξω λίγο το καπέλο. Γιάννη, αυτό το έχεις αγοράσει από κάπου, το έχεις φτιάξει εσύ, φοράς. Τι είναι? Δεν είναι. Δεν είναι. Αυτό επίσης τι είναι? Αυτό κι αν είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι άλλο για να μου το δώσει να το φορέσω. Αυτό είναι ένα κόσμημα που όταν το είδα έπαθα ένα εγκεφαλικό. Είναι τσάντα. Είναι τσάντα. Εδώ θα τον πιάσω τον Δημήτρη τον Σκουλό. Τώρα θα δεις τι θα γίνει τώρα που θα τον ρωτήσω πώς τη λένε. Δεν λοιπόν, ξέρω καν αν έχει όνομα. Είναι μια κατηγορία μόνη της. Πού πηγαίνεις, Όλγα? Λοιπόν, η φίλη μου, η κολλητή μου, ναι, έχει μανία με ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Mm-hmm. Λοιπόν, και έχει ανακαλύψει ένα καινούριο μαγαζί, θεματικό μπαρ. Εδώ στην Αθηνά? Που, ναι, σε sci-fi αισθητική. Mm-hmm. Και θέλει σαν τρελή να πάμε. Σκέφτεται μάλιστα να ντυθεί και έτσι με αφορμή, όχι με αφορμή, με αναφορά μια ηρωίδα αγαπημένη της από γνωστή ταινία. Και μπήκα και εγώ στη διαδικασία να... Είναι από κάποια ταινία επίσης αυτό το ντύσιμο, δηλαδή? Λίγο Έξ Μασίνα, λίγο έτσι, λίγο έμπνευση, έτσι, έμπνευση, ναι, ναι, ναι. Έμπνευση, έμπνευση. Κορίτσια, δική σας η Όλγα. Επιστημονική φαντασία, ηρωίδες και η Νικόλ έχει βάλει 3. Ξέρεις, γιατί το σκέφτηκα. Είσαι καταπληκτική, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Μ' αρέσει το Total Leather, είναι καταπληκτικό όλο, πολύ σωστό. Για το πρακτικό κομμάτι το σκέφτηκα. Οκ. Okay. Αυτό και μόνο. Ό,τι, τα γάντια, το καπέλο. Το πώς θα κάτσεις, αν θα βολεύεσαι. Εντάξει, 2 έβαλε η Βασιλικούλα μας. Γιατί, Βασιλική μου? Γιατί καταρχήν είναι πολύ ωραία η παρουσίαση που έκανε στον ντύσιμο, αλλά είναι εικόνες που βλέπω στον προσωπικό της λογαριασμό και θεωρώ ότι δεν προσπαθεί ιδιαίτερα. Ντυσίματα έτοιμα που έχει κάνει και τα φέρνει εδώ. Με συγχωρείς, αλλά αυτό δεν το έχω κάνει. Μου μοιάζει με ένα άλλο που έχω δει δικό σου. Είναι, ναι μεν, πάρα πολύ εντυπωσιακές, αλλά δεν χρειάζεται να το δει και εδώ. Δηλαδή, ας δει και το λίγο παραπάνω εδώ. Αυτή είναι η ένστασή μου. Εάν δω πραγματικά κάτι διαφορετικό που δεν έχω δει στο προφίλ της, θα βάλω και παραπάνω βαθμό. Έχεις κάτι να πεις σε αυτό, Όλγα? Εντάξει, να μην επαναλαμβανόμαστε. Η θέση μου είναι μία. Εγώ δεν θεωρώ ότι επαναλαμβάνομαι σε καμία περίπτωση. Αλλά τα items αυτά πραγματικά, όταν τα βρήκα, που ήταν δύσκολο να τα βρω, my heart kept a beat, you know. I know. Δηλαδή, ξέρεις, σταμάτησε η καρδιά μου, λέω, Χριστέ μου, το ρωματίστηκα αυτό το look. Και δεν μπορώ να πω ότι ταυτίζομαι με αυτή την... Στα προηγούμενα ταυτίζεσαι όμως. Δηλαδή, δεν σου λέω κάτι που δεν έχει βάση. Όχι, αγάπη, γιατί το λες αυτό? Εντάξει. Από αύριο θα εκτυπώνω τις φωτογραφίες για να σας δείχνω τις ίδιες εικόνες, γιατί επειδή εγώ κάθομαι και σκέφτομαι τι ατάκες θα σας πω, θα σας τα φέρνω εκτυπωμένα και θα σας λέω βάζω 2 γιατί είναι ίδια. Γιατί και της Χριστιανάς έχω ίδια εικόνα. Μας ψάχνεις, Βασιλική, εγώ δεν σε Όχι, μου τα στέλνουν. Instagram. Μου τα στέλνουν. Γιατί σε σένα θα στείλουν τη δικιά μου εικόνα? Θέλεις να πάμε να σου δείξω θα το κινητό μου? Θα τη στείλουν στους κριτές, δεν θα τη στείλουν σε σένα. Εγώ θα σας το δείξω Άμα το κινητό. Αν εσύ ψάχνεις μόνη σου γιατί τρώγεσαι, δεν σου ένα λούκα αναπαρήγαγα, το οποίο σχολιάστηκε από την Κριτική Επιτροπή και τελειώνει εκεί. Δεν αναπαρήγαγα κανένα άλλο. Εντάξει, θα τα βρούμε και τα άλλα. Θα τα βρω εγώ και θα τα δείξω για να μην είμαι παράλληλη. Δεν θέλω να μου τα βρει. Ωραία. Δεν έχω καμία όρεξη. Ούτε κι εγώ, αλλά καλούμε να σε κρίνω τώρα. Τι να κάνουμε? Δεν καλούσε να ψάχνει. Δεν καλείσαι να ψάχνει τι φωτογραφίες μου. Τα βλέπω, τι να κάνω. Και τα στέλνει ο κόσμος, τι να του πω. Μην μου τα στέλνει. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ νιώθω πολύ ωραία με το outfit. Και καλά κάνει. Το βλέπω. Λοιπόν, 3,8. Oh my god, σοκ. 3,8 είναι ο μέσος όρος. Για πήγαινε, σε παρακαλώ. Να ξεκινήσουν τώρα οι κριτές την κριτική τους. Να ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη. Όλγα μου, πώς αισθάνεσαι? Πολύ ωραία. Καταλαβαίνεις πώς αισθάνομαι τα τελευταία χρόνια εγώ, δηλαδή, τώρα με νιώθεις. Υπέροχος. Πάλι σας είχα στο μυαλό μου όταν έκανα αυτό το look. Είναι εμφανές. Γιατί αυτό το look, ναι, όντως. Αυτό το look είναι, το θεωρώ πολύ φωτογενές. Εγώ νομίζω θα πρέπει να έρθω δίπλα σου να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ναι. Εγώ τη βγάζω, Δημήτρη, άμα θέλεις τη φωτογραφία. Θα χαιρόμαι. Είναι πάρα πολύ editorial look αυτό. Είναι για μια σελίδα μόδας περιοδικού κτλ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ πιασάρικο. Το ρούχο αυτό τι είναι, ένα σχεδιαστή? Όχι. Τι είναι? 2 διαφορετικά κομμάτια. Είναι 2 διαφορετικά κομμάτια που εσύ πήρες τα κομμάτια και τα ένωσες. Mm-hmm. Ωραία. Να σου πω ότι λίγο το πάνω δερμάτινο, για να πούμε τη λεπτομέρεια, είναι λίγο πιο λαμπερό από το κάτω. Ναι. Είναι λίγο.
το αξεσουάρ που το συνδύασε σε αυτό το κινηματογραφικό πάλι που πα σε ταινίε ή επιστημονικέ φαντασίε ή μου βρίσκει κάτι τέτοια. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Τώρα να ψάξω να βρω λάθος, να σου πω ήθελε ένα κορμάκι από μέσα, ένα δίχτυ, να το κάνει λίγο πιο στιλιστικά ή ήθελε κάτι πανοφόρη. Δεν θα το πω. Θα σου πω απλά ότι μου αρέσει αυτό που βλέπω. Παρόλη τη λεπτομέρεια τη υφή που είναι λίγο πιο γελιστρό το πάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου αρέσει το εντυπωσιακό look. Και μην ξεχνά, είμαι φωτογράφο μόδα και εγώ μια τέτοια εικόνα θα τη φωτογράφησα. Ευχαριστώ. Τζάντα, πώς τη λένε? Σκούλο. Είναι το πρώτο τεσάρι που παίρνω από τον κύριο Σκουλό. Κράτα το σαν φυλαχτό. Το κρατάω. Ηλιάνα. Όλγα μου. Γεια σου, Ηλιάνα. Εγώ στο περίπου το βλέπω το sci-fi. Καταλαβαίνω την ερμηνεία που έχεις δώσει από την Ex Machina, που είναι ένα ρομπότ ουσιαστικά, που έχει έτσι ασημένιο κεφάλι. Σωστά δεν τα λέω? Σωστά. Ωραία. Να δω, αν έχω καταλάβει κιόλας. Ναι, όχι, σωστά. Κάτι διαφορετικό. Το κράνος μου κάνει λίγο. Ωραίο το sci-fi Άρα. Το ασημί. Μου κάνει λίγο πολεμικό, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι, δηλαδή, μου το χαλάει δηλαδή αυτό το γύσο. Θα ήθελα να το έχει κόψει και να είναι ακριβώς το κεφάλι σου. Ναι. Σίγουρα η αδυναμία στα παπούτσια φαίνεται κάθε μέρα, το ότι είναι διακριτικά, αλλά αυτή τη φορά ταιριάζουν με το look. Υπέροχο παντελόνι, να λέμε την αλήθεια. Τώρα είναι παντελόνι και φούστα μαζί και περπατάς και ανοίγει και εγώ τρελαίνομαι με αυτά. Είναι φωτογραφική εικόνα αυτό. Είναι φωτογραφική εικόνα. Νομίζω ότι κάτι ήθελε σίγουρα από μέσα για να σε βολέψει για εκεί που πας. Αλλά επειδή έχω καιρό έτσι να δω κάτι τόσο ενδιαφέρον από σένα, που φαίνεις πάντα ωραίες εικόνες παρόλα αυτά, γιατί και εσύ λίγο επαναπαύθηκες και λίγο μπερδεύτηκες στην πορεία. Θα σε επιβραβεύσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου αξίζει σήμερα. Και άλλο τεσάρι. Στέλιο. Και τα δύο κομμάτια που φοράς, και τον τζάκετ και το παντελό, είναι πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσουν και τα παπούτσια αυτή τη φορά, ταιριάζουν πάρα πολύ. Το πέτυχα. Αυτό τον μπαρ υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει. Α, είναι τη φαντασία σου. Ναι, αλλά γιατί να μην, θα μπορούσε να υπάρχει. Θα ήταν τέλειο να υπάρχει. Βασικά περίμενα να μου πεις ότι υπάρχει, να μου πεις ποιο είναι να πάω. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, θα χάσει 2 βαθμούς τώρα. Μάνι. Όχι. Κι εγώ έτσι νομίζω. Όχι. Μη σου πω 3. Σίγουρα θα έκλεβες τα βλέμματα όπου και να πήγαινες με αυτήν την εικόνα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σου ταιριάζει πάρα πολύ. Μου λείπει κάτι στο γυμνό δέρμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μεταλλικό, ίσως ήθελε. Μπορεί να ήθελα ένα σκουλαρίκι, ένα. Κάτι. Hey. Κάτι λείπει. Πολύ ωραία είσαι. Ευχαριστώ. Ένα. Οπότε. Παρόλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, αφού δεν υπάρχει το μπαρ, ένα. Φόβησε. Όχι, είσαι πάρα πολύ ωραία. Θα σου πω, χωρίς να θέλω να γίνω γραφικός, ότι αν είχε και ένα πανοφόρι, μπορεί να ήταν και 5. Για σήμερα είναι 3. Ευχαριστώ. 14,8. Σωστά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να πας στη θέση σου.